Δεν είναι πολύ όμορφη η σημερινή μέρα. Δεν είναι ρε παιδιά τέλεια. Και να βρέχε σήμερα. Πιστεύω και φλόκους να ρίχνε. Ρε παιδί μου να ρίχνε, τι να πω τώρα, τα 120 ενωμένα εργοστάσια. Να ρίχνε σκρίνια, μπαουλοντίβανα, να ρίχνε κομμούς να ρίχνε. Ομίχλια, χιόνια, αυτά δεν θα ήταν όμορφη η μέρα. Εγώ πιστεύω θα ήταν όμορφη. Μας νοιάζει ο καιρός. Δεν μας νοιάζει ο καιρός. Λυπάται ο θρύλος και ο Ολυμπιακός. Εδώ είμαστε, παρεούλα. Είναι η εκπομπή «Ποιος αυτός 2-1». Α, εγώ θέλω να είμαι εντάξει στα βαφτίσια. Και ο Νονός που είναι η Τζόρτζια με τον Δημήτρη, που είχαν πει η εκπομπή πρέπει να ονομαστεί μετά από το Καραϊσκάκης 0-1, «Ποιος αυτός 0-1», τώρα «Ποιος αυτός 2-1». Πώς τα περνάτε, όλα εντάξει. Τσούμπα Ακπομ Αγγλία. Αυτό είναι που έχει αλλάξει από το πρωί. Έρχομαι τώρα στις γραμμές να μιλήσετε όλοι, γιατί σήμερα το πρωί έγινε ο ρημαγδός. Δεν προλάβαν όλοι να μιλήσουν. Οπότε θα ανοίξουμε γραμμούλες 2310-287-888 να μιλήσετε όλοι. Όσοι δεν προλάβετε το πρωί, να πείτε αυτό που γουστάρετε. Φεύγει επιθετικός. 3 μοίρια θα πάρει η ομάδα από το Τσούμπα Ακπομ προς τιμήν του. Είχε κλείσει η μεταγραφή πριν από το μάτς με την Μπενφίκα, μπήκε, σκύλιασε, έτρεξε, πάλεψε, μοίρασε στην κατάλληλη στιγμή. Έχω να θυμάμαι από τον Τσούμπα Ακπομ δύο πράγματα. Ένα, το ανάποδο ψαλίδι που είναι το κερασάκι στην τούρτα του Ντάμπλ μετά από την επέλαση του Πέλκα μέσα στο ΆΚΑ με την ΑΕΧ, εκεί που γέρνει το κορμί του. Και μόνο έτσι μπορεί να πει τον γκολ, εκείνο το ανάποδο ψαλίδι, αυτό θα θυμάμαι. Και βέβαια το τρομερό στοίχημα με την Ποφίλιου. Ένα χρόνο μας συνόδεψε, ένα χρόνο απίστευτο και τρελό γούρι με τον Τσούμπα Ακπομ και τα γκολ του με την Ποφίλιου. Και δέχτηκα μπούλινγκ από ακροατές πέρσι, δεν έβαλες λέει στοίχημα και πήγε η χρονιά καταστροφική. Ξαναβάλε στοίχημα λέει με Ποφίλιου. Ξαναβάλε στοίχημα με Ποφίλιου. Με φάγατε. Και χθες το πρωί είπα, αν σκοράρει ο Τσούμπα Ακπομ, θα βάλουμε 5 τραγούδια της Ποφίλιου. Και σήμερα θα το έκανα. Και όπως είδατε, όπου παίζει στοίχημα με Ποφίλιου, η ομάδα κάνει τεράστιες νίκες. Φοβερές προκρίσεις. Άρα Ποφίλιου θέλετε. Ποφίλιου θα έχετε. Και τώρα που έφυγε, θα βρούμε να την κολλήσουμε κάπου αλλού την Ποφίλιου. Αφού μας πάει έτσι νεράκι, αφού μας ταιριάζει να πούμε τα στοιχήματα, παίρνω όλη την ευθύνη πάνω μου για την περσινή τραγική αγωνιστική χρονιά, γιατί δεν έβαλα στοίχημα με Ποφίλιου. Έτσι είναι. Αυτό είναι το ένα, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Το άλλο είναι ότι άμεσα θα αντικατασταθεί με άλλον επιθετικό. Οι Γερμανοί έτσι σκέφτονται. Ο Γερμανός, η Σιγανοπαπαδιά από τη Γερμανία, τα έχει τακτοποιημένα όλα. Με το που θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τσούμπα, κρατάει η ομάδα και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο, νομίζω εκεί στο 10, αλλά αυτά θα σας τα πούνε περισσότερο τα παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Και άμεσα αντικαθίσταται. Θα είναι αυτός ο Τσόλακ, ο γερμανοθρεμένος Κροάτης της Ριέκα που παστελώνει, αλλά έχει συμβόλαιο μέχρι το 23 και είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Θα είναι κάποιος άλλος, δεν ξέρω τι θα είναι, πάντως θα έρθει άλλος. Στην παραζάλη της χθεσινής σπουδαίας, τεράστιας πρόκρισης απέναντι στο οικονομικό μεγαθύριο, σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην Ευρώπη, η Μπενφίκα, η είδηση κάνει το γύρο του κόσμου. Ο ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ της Ελλάδας, απέκλεισε μετά την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα. Και όπως μου είπε κάποιος πάρα πολύ ωραία, τώρα μας περιμένει η Μπεκράσνονταρ. Αυτό είναι το όνομα της επόμενης ομάδας, μετά το Μπεσίκτας, μετά την Μπενφίκα, τώρα η Μπεκράσνονταρ, που είναι το κανονικό της όνομα, είναι αυτή που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Πριν φύγω, οπωσδήποτε θα κληρώσουμε το φούρνο μικροκυμάτων. Ήρθαν όλα τα μηνύματα το πρωί, είχαμε ζητηματάκι, αλλά το λύσαμε. Εδώ είμαστε. Να βάλω και χαλάκια. Να βάλω, γιατί να μην βάλω ρε παιδιά. Έτσι θα πάμε στις γραμμές. Έτσι σήμερα. Μία μέρα θα κρατήσει αυτό. Από αύριο μιλάμε για Ατρόμητο. Έτσι. Ωραίες. All time classic. Τραγουδάκια όμορφα. Ύμνη. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε. Έλα Κώστα. Καλό στο στρατηγό. Τα
είπε στρατηγική. Τι κάνεις Κώστα, καλά. Το προέβλεψες χθες το πρωί. Καλά είπαμε ρε παιδί μου, αυτά είναι... Θα πιάνεις τα γράμματα, εκγεννηθείς είναι αυτά, δεν είναι κουτουρατζίδικα. Έτσι, έτσι, έτσι στρατηγέ μου, έτσι μάκη. Τώρα άκουσα να σε πω κάτι. Ναι. Δεν είναι μόνο το τελικός που είχε βγάλει για να το θυμόμαστε τον Άκοψ. Ναι, είναι και τελευταία αγωνιστική όταν παίζαμε στα Γιάννενα. Πάλι αυτός σκοράρε και κράτησε το αίτητο. Σωστό, 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 σωστό. Δεν τα συμπληρώνει, δεν τα λες αυτά. Αλήθεια, αλήθεια λες, αλήθεια. Εγώ... Άμα σκόρουσα τον 90, περνές. Ξανά στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα, ναι, ναι. Το αίτητο το περνές. Έλα Μάκη μου, έλα, έκανες διακοπές. Έλα, τώρα σε ακούμε. Σε λέω κάτι. Ναι, ναι. Άμα έτρωγε γκολ στο 91, θα Γιάννενα, θα έπαιρνε το αίτητο. Όχι, όχι. Οπότε... τότε θα το λες και ναι, αυτό. Ναι, σωστό, όχι σωστό. Μόνο τον τελικό μεγάλο φορά είχε. Σωστό, σωστό, σωστό. Και στα μάτς που παίξαμε στην Ευρώπη πάλι είχε μεγάλη προσφορά. Έχει, έχει. Και χθες είχε προσφορά και, στο πιο προηγούμενο το μάτς είχε πάλι προσφορά. Δυο πάσες πολύ σημαντικές, Μάκη μου. Και... θέλω. Ναι. Και τι θέλω να ακούω. Ναι. Δεν πρέπει να πανηγυρίζετε στα πανηγυρτζίδες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πώς, έχει κάνει ένα έκανε με τη τέτοια, με τη Λάρισα. Και δύο της Ευρώπης είναι τρία, έτσι δεν είναι. Σωστό, σωστό. Ναι, ναι. Ξέρεις πόσα υπολείπονται μέχρι να κάνουμε το επανειληπτικό με τους Ρώσους με στην Τζούμπα ακόμη πόσα παιχνίδια είναι. Έχει με τον Ατρόμητο την Παρασκευή. Πες την Παρασκευή με τον Ατρόμητο, την Τρίτη πέντε με τους Ρώσους. Ναι, ναι. Μετά πάλι ξέρεις πόσα έχεις άλλα 4-5 παιχνίδια. Άμα κάνουμε λιγάκι ξέρω εγώ κάτι, για χαρά πάνε όλα πάνε στο πόδι. Έτσι, έτσι. Πανηγυρίσουμε, θα πανηγυρίσουμε όταν μπούμε στο σωστό. Τέτοιο. Ο Μήλους. Στο τέτοιο. Γι' αυτό είπα, Μάκη μου, μία μέρα το περισσότερο. Σήμερα και τελειώνουμε. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο μάτς. Όχι, δεν χρειάζεται. Πάλι σου λέω. Ναι, ναι. Όχι, μεθαύριο ή μεθαύριο και ξέρω εγώ, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. Πρέπει να κάνουμε το κορόντο σοβαρότητα, σοβαρότητα, έτσι, σοβαρότητα. Έτσι. Έχει να πούμε πολλά παιχνίδια που παίζει ο ΠΑΟΚ και πρέπει να είμαστε δηλαδή. Σοβαρή, όπως σοβαρή. Είναι η ομάδα, ναι, ναι. Πρέπει να είναι σοβαρή και αυτή εντάξει και υπάρχει πολύ μεγάλος προπονητής και θα κρατήσει τη σοβαρότητα. Έτσι είναι. Αλλά λέμε και ο κόσμος πρέπει να είναι σοβαρός, δηλαδή να μεταδοθεί και αυτό μεταξύ του κόσμου γιατί έχουμε 200 παιχνίδια σε μια εβδομάδα μέσα. Βέβαια. Έτσι άμα είναι. Τα μετρήσεις είναι δύο παιχνίδια είναι σε μια εβδομάδα. Έτσι, έτσι δεν είναι. Δεν είσαι η Λίβερπουλ ούτε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σωστό, σωστό. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό. Ναι, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το κορόιδο. Να και όχι έτσι, να και να έτσι και να και έτσι και έτσι και έτσι και μπλα μπλα και έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτω. Έφυγε ο Όξο, έμαθα ότι πήραμε αυτό να τον κουράτη. Δεν ξέρω. Που είσαι όλοι δεν σαν... ναι, δεν ξέρω. Το κλείσαμε. Ναι, ναι. Ναι. Δεν ξέρω, δεν είναι οριστικό, αλλά έτσι ακούγεται, Μάκη μου, ότι... Ακού βουίζει όλοι τις βουίζει, όντως. Ότι έφυγε, ο Άτιο Πάοκ έκλεισε αυτό να τον κουράτη. Ναι, το Τζόλακ. Το Τζόλακ. Ε? Ναι, ναι, αυτός λέγεται ότι είναι, αλλά δεν, έχει, δεν είναι κάτι οριστικό. Είναι κάτι, έχεις γνώμη για αυτό να. Πάρα πολύ καλό στο σκοράρισμα. Δεινός σκόρερ, 2 χρόνια στη Ριέκα. Καλά, εμείς τι θέλουμε, κανάψα. Αυτό, αυτό. Αυτό. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Καλός παίχτης, καλή ηλικία, ψηλός 1,88 αν δεν κάνω λάθος, γερμανοθρεμένος. Στη Γερμανία δεν έπιασε, αλλά... Πού έπαιξε πράτη στη Γερμανία. Νομίζω στη Χόφενχάιμ, Μάκη. Στη Χόφενχάιμ αν δεν κάνω λάθος. Αλλά στη Ριέκα έχει και δύο χρόνια... Και τι τον έχουν ελεύθερο ή θα τον πάρουμε με λεφτά. Όχι με λεφτά, έχει συμβόλαιο μέχρι το 20... Πέντε νομίζω. Πόσο περίπου την κόβεις αυτή να τη μεταγραφή, γιατί οπωσδήποτε θα τον πάρουν. Πόσο την κόβεις αυτή να περίπου στα οικονομικά, χωρίς να είμαστε οικονομολόγοι. Δεν είμαστε, αλλά από 3,5 μέχρι 5 διαβάζω στα διάφορα site. Είναι ακριβώς παίχτης. Ναι, μας ενδιαφέρει να σκοράει, έτσι, δεν είναι. Είναι παστελωτής. Γιατί ακούγονται τα καλύτερα λόγια για αυτό. Ακούγονται, έτσι είναι Μάκη, έτσι είναι. Ναι, ναι, ακούγεται. Αφού μου κρύψει όλη η Θεσσαλονίκη, λένε την παιχταρά. Και δεν το ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι σταματή και να. Μπορεί να την είδαμε την Κοφενχάγη χίλιες φορές, αλλά δεν δίναμε σημασία το υλικό της. Ναι, ναι. Είναι, λένε, πολύ καλός. Δεινός σκόρερ. Μακάρι, μακάρι, να δούμε. Να δούμε. Να πει το Στέργιο, ακούς. Ναι, το Στέργιο, ναι.
Να τον πει στο Σέγγιο το 11 να προσέχει τα και αυτό στα λόγια του. Γιατί όταν τα... Ναι. Ναι, δεν το σκέφτομαι. Το κατάλαβες τι σου λέω. Δεν σ' άκουσα, Μάχη μου, έκανες διακοπή. Να προσέχει ο Στέλιος το 11, μετά σε χάσαμε. Το 10. Ναι. Είπε το εξής, σε λέει κάτι και λες εσύ με χαμόγελο, ναι. Και λες δεν το σκέφτηκα αυτό. Το κατάλαβες τώρα το πρωί, ρε. Δεν θυμάμαι, Μάχη μου, γιατί πράγμα. Δεν θυμάμαι, γιατί για τον... δεν κόβει το μυαλό. Για τον παίχτη που έλεγε. Έλα, Μάχη μου. Που... Λέει ο Σέγιος, γελάς εσύ και λες να πούμε δεν το σκέφτηκα αυτό και γελούσες. Δεν θυμάμαι, Μάχη μου. Πού να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Κάποιος τώρα άμα ακούει το κατάλαβε. Ναι. Αυτά δεν τα λένε στον αέρα να είχαμε να λέγαμε και μπλα μπλα και χουχουχουχουχουχου. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τι, για τι πράγμα. Δεν μπορώ να σου πω τώρα στον αέρα τι σε είπε. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Με μια λέξη και αν είπε κάτι, άντε να το πω έτσι φανερά, ρε. Ναι. Τώρα το θυμήθηκες. Κάνεις διακοπές, σε ακούμε με διακοπές, Μάκη μου. Σε χάνω, χάνουμε τις λέξεις. Ξαναπες μου λίγο με μια λέξη. Θέλω να πούμε που δεν κατεβαίνει ο Ιβάν να πούμε εδώ. Και δεν λέει κάτι. Ναι, 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 ναι. Που είπα ότι μπορεί να πάει, θα πάει τώρα η ομάδα στη Ρωσία. Αυτό είπε. Αφού δεν... Ναι. Πάλι μην κάνεις το χαζό. Τώρα το θυμήθηκα, δεν κάνω κανένα χαζό. Άμα θυμάμαι, λέω εγώ, ξέρεις, δεν έχω. Είμαι ευθύς. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, ναι. Εντάξει, θέλεις το όμα το ακούει, το κατάλαβε. Ναι, το θυμήθηκα. Πρέπει να είναι στο βαφτά, δεν είναι για πλάκα. Ναι, 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 ναι. Ότι, έτσι είναι. Ρε. Ότι θα πάει η ομάδα τώρα στη Ρωσία. Το Ροστόφ από το Κράσνονταρ είναι. Όχι, ο Ιβάν από το Ροστόφ. Ναι, ναι, ότι θα πάει να δει την ομάδα. Όχι, είναι εκεί. Όχι θα πάει, ο Ιβάν είναι εκεί. Είναι εκεί, και ναι. Και λέει κάτι. Δεν ας το πούμε έτσι, ναι. Σε κάτι φάνηκε ότι είναι πολύ καλό. Και λες εσύ ας πούμε ναι, 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 αλλά δεν το σκέφτηκα. Ναι, ναι, είπε ότι, ότι θα πάει η ομάδα τώρα στη Ρωσία. Α, η ομάδα φυσικά εκεί θα πάει, αναγκαστικά. Ναι, 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 ναι. Είναι 4 ώρες από εκεί που είναι ο πρόεδρος. 4 ώρες είναι η απόσταση. Ρε, 4 ώρες. Τι σκέφτεται τώρα το Μάκη πόσο μου, είναι δε... και το πόσο είναι. Ναι, ναι. Είναι που θα πάει η ομάδα κάτι τέτοια. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Ναι, Μάκη μου, ναι, ναι. Και πάνω απ' όλα για να κλείσω χρειάζεται σοβαρότητα. Σοβαρότητα, φυσικά. Δεν θέλει χουλιαμά το ραδιόφωνο. Δεν είναι ούτε το θέατρο του Χατζόκ, ούτε τίποτα. Δεν είναι κάτι για να γελάμε. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλα 10 παιχνίδια σε μια εβδομάδα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε του Μπεκί. Όπως είναι όλη η ομάδα, σοβαρότητα. Έτσι, 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 Μάκη μου, έτσι, έτσι. Όχι, το κατάλαβες, να μην δες ξέρω σε λίγο ο καθένας ό,τι να είναι και να ανασεβάλω κάτι. Αυτό το άκουσες και το βάζεις κάτι να πούν και χα, 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 εμείς, όλοι. Μάκη μου, εμείς είμαστε και ψυχαγωγική εκπομπή. Οπότε τον θέλουμε, το ξέρω, τον, ρε, θέλουμε, αλλά τον, κόσμο, τον κόσμο τον θέλουμε με σοβαρότητα πάντα. Δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Έχεις παιχνίδια σε μια εβδομάδα, αυτό θέλω να σου πω, βεβαίως, ρε παιδί μου. Βεβαίως. Γι' αυτό είπα και εγώ και ότι από και δεν κάναμε τίποτα. Έτσι, έτσι, δεν κάναμε, δεν κάναμε. Το παν είναι οι όμιλοι, να κάναμε μπούμε εκεί. Κάναμε και νίκες. Έτσι, έτσι. Αλλά για που θέλουμε που είναι ο προορισμός του ΠΑΟΚ, σε λέω πάλι στον τονίζω, ότι θέλει καμιά 8-10 παιχνίδια και πρέπει όλοι όπως είναι η ομάδα σοβαρή, έτσι να είναι και ο κόσμος σοβαρό. Έτσι, έτσι. Έτσι, Μάκη μου, έτσι. Όταν θα πάρουμε το δεύτερο το μάτι με τους Ρώσους εδώ και βγούμε, τότε ναι. Έτσι. Σεντόνι. Σεντόνι μέσα στην Τούμπα. Εισαγωγικό να πούμε ό,τι θέλει να το κάνουμε το ραδιόφωνο. Έγινε, έγινε. Έγινε, Μάκη μου. Έγινε, στρατηγέ μου. Όχι το κάνω. Πολύ καλά, πολύ καλά. Σε ακούω καλά. Χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Ναι. Γεια σας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εκτός από την ήμασταν αντίπαλοι με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα, τώρα είμαστε αντίπαλοι με την Μπερκ. Α, σωστό, με τον Μπερκ. Σωστό και αυτό. Κράζοντα, βέβαια. Ναι, ναι. Έτσι. Οπότε έτσι. Έχουμε πάλι ακριβώς το ίδιο να κάνουμε. Ακριβώς. Όπως είπαμε, τώρα... όπως είπαμε και το πρωί, σήμερα τελειώνει το πανηγύρι και η παραζάλη. Από αύριο είναι μπροστά ο Ατρόμητος την Παρασκευή.
θα είναι λάθος να μεθύσουμε με αυτό το πράγμα για παραπάνω μέρες και να πάμε να κάνουμε με τον Ατρόμητο γκέλα ή να μην είμαστε έτοιμοι με την Κράζοντα, γιατί είπα και το πρωί ότι θα είναι δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πιο δύσκολα από αυτά που θα είναι καλό να παίξει η άλλη ομάδα, όχι η δεύτερη, η άλλη ομάδα που έχουμε, ναι, και έχουμε όλους τους παίκτες για να συμπληρωθεί μια ομάδα πρωταθλήματος και αυτή να ξεκουραστεί για να παίξει άνετα την Τρίτη. Ναι. Αλλά αυτό είναι θέμα προπονητή. Ναι. Έχει, ρόστερ έχει. Θα βάλει και άλλο, ξέρει ο προπονητής. Θα μπορούσα να σου πω τους παίκτες, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα μπορούσα να τραγουδήσω σήμερα το Αλληλούια. Ξέρεις γιατί? Για θες. Έναν δεν κράζω. Επιτέλους δεν τον άκουσα. Ξέρω, άκουσα ξέρω. Επιτέλους ένα σωστό παρουσιαστή που να περιγράφει σωστά ένα παιχνίδι. Κωνσταντίνε. Ο Σφακάκης έκανε περιγραφή και ήταν βέβαια. Δεν είναι παοκτσής, αλλά... Δεν έχει σημασία. Ναι, καμία σχέση. Ναι, στην περιγραφή του ήταν πολύ καλός. Ναι, ναι. Έκανε πολύ καλή περιγραφή. Φυσικά ακούω, να σου πω, άκουγα το Στέλιο, ναι, αλλά άκουγα ταυτόχρονα με το άλλο αυτή. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά, αλληλούια, άλλαξαν εντελώς η εικόνα, άλλαξε. Ο άνθρωπος πραγματικά περιγράφει, γιατί ο άλλος βαριόταν να περιγράψει, και μακάρι αυτό το πράγμα να πάει έτσι. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί έχουμε και Νόβα από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Πάντως πήγε. Βασικά πήγε. Κοσμοτέ είναι, δεν είναι. Και Γούρι πήγε χθες. Ναι, τώρα τα δύο μάτσα αυτά είναι Κοσμοτέ, ναι. Και το τελευταίο λοιπόν είναι ότι εσύ είσαι πλέον Γούρι και απαγορεύεται να μην δεν είσαι στο στούντιο όταν παίζουμε. Στα pre-game. Σωστά. Γεια και καλά. Έγινε, γεια, φιλιά. Και άλλοι μου το στείλανε αυτό. Δεν χάνω. Πολύ δύσκολα χάνω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον, παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις, Γιώργος από η Μαθία. Γεια σου, Γιωργάρα. Καλά. Τι κάνεις, αγόρι. Δόξα τω Θεώ. Χαρούμενοι είμαστε σήμερα. Ευτυχισμένοι. Ωραία. Μεγάλη πρόκληση και προχωράμε, ναι. Όλα καλά, με στεναχώρησε ο Τσούμπα. Τσούμπα ήταν το που λέμε. Ναι. Πολύ τον πήγαινα. Παραγραμματικά στεναχωρέθηκα. Ναι. Δεν τον περίμενα. Κοίταξε. Μαχητής, πλάτη, όλα να πούμε. Παλικαράκι, παλικαράκι, ναι, με τη σημασία της λέξης. Βέβαια, βέβαια. Κοίταξε, η ομάδα θα τον θυμάται γιατί προσέφερε σημαντικά πράγματα. Έτσι. Εγώ είπα για τον γκολ στον τελικό. Ο στρατηγός πριν καλώς θυμήθηκε ότι στα Γιάννενα σκοράρει και είναι το αίτητο που είναι. Δεν το καταλάβαινα, έκοβε πολύ το τηλέφωνο. Έχει κάποιο θέμα με τον ήχο, αλλά θα το φροντίσουμε αυτό. Και επίσης να πω το άλλο, που λένε, γιατί λένε 3 εκατομμύρια μόνο. Ο Τσούμπα σε 6 μήνες μπορούσε να φύγει, ναι, χωρίς, ναι, να πάρει, ναι, φράγκο, ναι, η ομάδα. Ναι. Τελείωνε, δηλαδή, ήθελε να φύγει, το, ναι, ήθελε. Τελείωνε το συμβόλαιό του. Επίσης όταν, ναι, ο άλλος θέλει να γυρίσει στην Αγγλία, γιατί εκεί είναι η χώρα του και η πατρίδα του κτλ., τότε από το να φύγει χωρίς να πάρει φράγκο, τα 3 εκατομμύρια που παίρνει τώρα και, ναι, προς τιμήν του ήταν κλεισμένη μεταγραφή πριν το παιχνίδι, δεν φυλάχτηκε, δεν κρύφτηκε, όχι, να μπορούσε να πει ότι ξέρεις κάτι, μπορεί εγώ να πάθω έναν τραυματισμό. Εγώ και μόλις είδα τις δηλώσεις των παιχτών, όλα για όλα λέει, όλα ή τίποτα, είδες με τι πάθος. Έτσι, έτσι. Εκείνος ο Βαρένα έβγαλε κλάμα, έβγαλε ώρες, συγκινήθηκα, ρε. Πολύ, πολύ. Πολύ συγκινήθηκα. Ανέβηκε ένα βιντεάκι στο τέλος που είναι όλοι οι παίχτες μια αγκαλιά. Ναι. Και ο Βαρέλα κλαίει ακόμα. Δηλαδή ξέσπασε. Την Παρασκευή θυμάσαι τι σε είπα. Για είπα βάζω και το σπίτι μου αν το δώσει το Open. Το πρωί την Παρασκευή που σε είπα και με λες. Ήσαν αυτό, θα κερδίσουμε, ρε παιδί μου. Έτσι, γιατί έτσι. Ο Πάοκ με τις... Εγώ λέω είμαι σύμπα, είμαι 60 χρόνια, δεν είμαι και μικρός. Με τις μεγάλες ομάδες δεν το φοβάμαι, ρε Κωστή. Αυτό που λέμε τόσο καιρό. Αυτό που είπε ο στρατηγός έχει δίκιο. Προσοχή. 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 Δεν κάναμε κάτι. Σοβαρότητα θέλει. Και να απευθύνω κάτι στο στρατηγό, το Μάγκη. Ναι. Γιατί τον πρόλαβα καλά εγώ. Είπε σωστά πράγματα. Και πάντοτε. Για τον Ιβάν που σε είπε, δεν ξέρω αν το πιάσες. Εκείνος και το δικό του, το άντρα μου το πω, τον Νικόλα που κάθεται σε όλα τα ράδια και λέει ο Ιβάν και ο Ιβάν δεν θα φύγει και θα κάνει, ας το μαζέψει λίγο στρατηγές, δεν μιλάω, μάζεψε ο κοινό λίγο. Βγαίνει σαν Μαϊτανός και λέει άλλαν τ' άλλα, δεν μπορώ να το καταλάβω τι γίνεται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι είναι, ρε φίλε. Έγινε. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Βεβαίως. Έγινε η Μαθία. Τώρα, ναι, και όπως είπε ο στρατηγός, το κεφάλι μέσα. Και μπαίνουμε από αύριο. Μέχρι σήμερα έχουν δικαίωμα να πανηγυρίζουν στα παιχνίδια μας. Σε χαιρετώ. Φιλιά. Έγινε. Φιλιά. Καλή φιλιά. Όπως είπαμε. Σήμερα. Το είπα και το πρωί. Τελειώνουν σήμερα οι πανηγυρίζουν. Θα χαρούμε τη μέρα. Δεν γίνεται. Δεν είναι να κλεινόμαστε τον εαυτό μας.
πέτυχε μια σπουδαία πρόκριση η ομάδα, πέτυχε μια σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν πάρα πολύ γνωστό, πολύ ακριβό αντίπαλο, τα μπάτζ στα ύψη, αλλά δεν θα μεθύσουμε, δηλαδή να χάσουμε τον προσανατολισμό μας και δεν φτάσαμε εκεί που θέλουμε. Θέλουμε να μπούμε στους ομίλους. Πρώτα Ατρόμητος την Παρασκευή. Από αύριο το πρωί πάβουμε να μιλάμε για την Μπενφίκα, είναι παρελθόν. Όπως σταματήσαμε να μιλάμε για την Μπεσίκτας, το μυαλό μας θα είναι Παρασκευή με Ατρόμητο, που ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα και θέλει και αυτός να δείξει πράγματα. Οπότε, σοβαρότητα. Δεν θα πρέπει τα απόνερα από έναν πολύ μεγάλο αγώνα, από μια μεγάλη πρόκριση, να μας επηρεάζουν τόσο πολύ, όχι εμείς γιατί εμείς δεν παίζουμε, αλλά τέλος πάντων και εμείς στο σκεπτικό μας, στην όλη μας συμπεριφορά. Το είπα 100 φορές το πρωί, ούτε θέλω να σας κόψω τη χαρά, μαζί σας και εγώ είμαι πρώτος. Γουστάρω τέτοιες στιγμές. Αλλά το μυαλό μας θα πρέπει να είναι στον επόμενο αγώνα. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Γεια σου, Εγωστή. Καλώς ο Στελάρα. Καλώς τον. Καταρχήν, επειδή ο στρατηγός έκανε διακοπές, σε μένα αναφέρθηκε. Ναι, είπε που είπε το πρωί ότι αφού δεν θα έρθει εδώ ο Ιβάν, όχι, δεν ήρθε. Αφού καθυστερεί την άφηξή του, θα υποδεχθεί την ομάδα. Ποιο είναι το κακό? Αυτό, είπε ότι θα πάει η ομάδα. Ναι, ποιο είναι το κακό που θα υποδεχθεί την ομάδα εκεί, τέλος πάντων. Ναι, πάμε παρακάτω. Παρακάτω, Κωστή. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Τσούμπα Ακμόμ για την προσφορά του στην ομάδα. Αν ένα παίκτη δεν θέλει να ανανεώσει για να έχει διαπραγματευτική δύναμη η ομάδα, αυτή ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, να τον πουλήσει τώρα για να έχει κάποια έσοδα η ομάδα. Βέβαια, φεύγει, αλλιώς φεύγει τζάμπα μετά. Το ποσοστό μεταπόλησης. Αλλιώς, όπως είπε, στο Δεκέμβρη μπορούσε να υπογράψει ελεύθερος και να μην πάρεις μία. Η ομάδα, όχι εμείς, δεν πάρεις μία. Φυσικά, φυσικά. Το μία είναι ότι είμαστε ΠΑΟΚ, την οικογένειά μας. Βεβαίως. Να χαθεί χωρίς να πάρεις τίποτα. Πρόσφερε στην ομάδα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, έδωσε και την ψυχή του. Έτσι. Είναι απόλυτα πετυχημένος στον ΠΑΟΚ. Έκανε γκολ που δεν μέτρησαν, γκολ που μετρήσανε, έδωσε ασίστ. Κυρίως έδωσε μάχες, έδωσε την ψυχή του. Τον ευχαριστούμε και καλή του τύχη. Έτσι. Τέτοιους παίκτες θέλουμε να τους παίρνουμε δύο, να τους πουλάμε 3,5, να τους πουλάμε 3 και να έχουμε και ποσοστό μεταπόλησης και να έχουν προσφέρει στην ομάδα. Επειδή με ρωτάει κάποιος πόσο έχει κοστίσει. 1,5 τον είχαμε πάρει από την Arsenal και είχε μπει και ένας όρος ότι άμα μπούμε Europa League ομίλους θα πάει άλλο ένα 500. Άρα κόστησε 2 στην ομάδα εκατομμύρια και τώρα πωλείται 3, κάτι. 3 εκεί περίπου. Κωστή, ένας παίκτης άμα θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του, γιατί τώρα πατρίδα του είναι η Αγγλία, κακά τα ψέματα, εκεί μεγάλωσε το παιδί. Εκεί γεννήθηκε. Εκεί γεννήθηκε. Είναι όπως συζήσουν στη Γερμανία, να ήθελε κάποιος να συγκρατήσει και συνάρτη να γυρίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Έτσι. Ούτε το καθεστώς ούτε τίποτα. Έτσι είναι. Στέλιο, είπαμε, κρατάμε καταρχήν τα πιο φρέσκα. Οι δύο πάσες του στο Τζόλι και στο Γιαννούλη που είναι πάρε βάλε. Η υπερπροσπάθεια στο μάτς με την Μπεσίκτας που κάνει στην ουσία τάκλιν, κάνει σπαγκάτο για να γυρίσει. Έχει μερίδιο και στα δύο παιχνίδια στην πρόκριση. Και στα δύο. Άρα είναι η τελευταία εικόνα που αφήνει ενός ανθρώπου που παρότι εχθές ήταν συμφωνημένη με τα γραφή, δεν κρύφτηκε, δεν φύλαξε τα πόδια του. Στην ψυχή του έδωσε. Πολύ σημαντικό, ρε παιδιά. Ξέρεις κάτι, άλλος μπορεί να έλεγε, άκουσε. Αν εγώ φάω μια καλαμιά, ας πούμε, και σπάσει το πόδι μου, υπάθω χιαστούς αύριο και χαλάσει. Ακριβώς. Τίμησε δηλαδή πραγματικά το έμβλημα, τη φανέλα, τους συμπαίκτες του, τον πρόεδρο, το λαό που δεν μπορούσε χθες να τον δει από κοντά. Τον τίμησε και θα έχουμε πάντα να θυμόμαστε. Εμείς και το στοίχημά μας με την Ποφίλιο. Έτσι. Όπως ήρθε, έτσι φεύγει. Φεύγει μαχητής με ψηλά το κεφάλι. Έτσι. Κωστή, βάλουμε και στην κλήρωση 283, φίλε. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Έγινε, Στελάρα. Πάμε παρακάτω. Γεια σας. Ναι. Έλα. Όχι. Πάμε εδώ αυτές τις γραμμές και τέλος. Για να πάμε μετά να συνδεθούμε εκτός απρόοπτου με Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ, 2-2. Πάμε να δούμε αυτόν που έριξε τους δύο. Ναι. Έλα, Κώστα, τι κάνεις? Τέλειος. Δόξα τω Θεώ. Ο Κώστας από το Μαχάιμ. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε. Τι γίνεται? Λοιπόν, θα σε... Καλά, αγόρι μου, δόξα τω Θεώ, και εύχομαι και για σένα το ίδιο. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, θα σε βγάλω όμως μια κόκκινη και σένα και τον στρατηγό. Ό,τι θέλεις. Τον στρατηγό, όχι, μην τον ακουμπάς τον στρατηγό. Μόνο με μένα θα γίνει. Τον ακουμπάω. Το όνειρο δεν μπορεί να μου το χαλάκα. Εγώ, φίλε, είμαι στο όνειρο τώρα. Δεν ξυπνάω.
Εντάξει. Άστε με, εγώ ξέρω αύριο που εμείς δεν θα πούμε. Άστε με, ρε φίλε, να ζήσω. Εντάξει. Τον δεν, ο στρατηγός δεν, δεν είπε να μην χαιρόμαστε. Είπε ότι πρέπει από εδώ το και ξέρω, πέρα. Ρε, το ξέρω πώς το είπε, αλλά εγώ το λέω με την καλή μεριά. Άστε με να το ζω, ρε φίλε. Το ζούμε αυτό σήμερα, είπαμε. Το ζούμε, φίλε. Όχι, αύριο θα το ζω και μεθαύριο και του χρόνου. Έτσι η ιστορία μας γι' αυτό γράφτηκε. Γιατί είμαστε πάω το όνειρο αυτό όταν κάνω τέτοια κέρδη, αυτά δεν ξεχνάω, ρε φίλε. Αυτά. Κοίταξε, πέρσι. Πέρσι ήταν μια χρονιά με πολύ στεναχώρια. Με πολύ σφίξιμο. Με πολύ πίκρα. Μου, λέω, ξαναπεί, ναι. Για πρωταθλήματα δεν γίναμε παοκτσίδες. Με αυτό θα έλεγα. Ότι δεν περιμένουμε τη χαρά για να είμαστε ΠΑΟΚ. Και την αγαπάμε την ομάδα. Έτσι, και στα δύσκολα, ειδικά στα δύσκολα, θέλουμε να είμαστε δίπλα της. Μπράβο, έτσι. Αλλά το όνειρο μην μου το χαλάσθρωσε. Άστο να το έχω έτσι, ξέρεις, εγώ από χθες είμαι αλλού στο σιριφάκι. Εγώ θέλω να είμαι σιριφάκι, άλλοι άσοι είναι προσγειωμένα, ρε παιδε. Δεν με απλά πειράζει. Παρασκευή, Παρασκευή Ατρόμητος. Αυτό, εγώ, ναι. Εγώ περνάω, Κώστα, περπατάω στο Μανχάιμ και τρίζω τα πλακάκια. Μπράβο. Κατάλαβες, βγαίνουν τα παιδιά μου έξω με την ασπρόμαυρη φανέλα και οι δυο φορά την ασπρόμαυρη και τα δαντή στο κεφάλι και πώς το έχουν όπως οι τσουλάδες μπροστά στο Μασχάλι. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι, άσε με να το ζωμί μου του γαλάτε, ρε. Έγινε Μανχάιμ. Άντε αγόρι μου, άντε να είστε καλά και το όνειρο, άσε με να ζω. Φιλιά πολλά, φιλιά. Εννοείται, ρε παιδιά, δεν είπαμε να λυπηθούμε. Δεν είπα, ο στρατηγός δεν είπε αυτό. Είπε ότι πρέπει, δεν καταφέραμε, ακόμα δεν μπήκαμε στους ομίλους. Και ότι θα πρέπει το μυαλό να είναι, μην πάθουμε παραζάλι, μην πάθουμε παράνοια δηλαδή. Αυτό είπε ο Μάκης. Ότι πρέπει, μπροστά είναι οι αγώνες, να περάσουμε τώρα τον Ατρόμητο, να περάσουμε την Κράσνονταρ και όταν μπούμε ομίλους Champions League, πράγμα που δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα, έτσι, τότε πανηγυρίσουμε όσο θέλουμε. Αλλά ακόμα είμαστε στο δρόμο, ξεμπερδέψαμε με δύο μεγάλα εμπόδια. Αλλά μπροστά είναι η Κράσνονταρ. Και όπως είπα και το πρωί, το λέω και τώρα, από τη σειρά αυτή είναι η πιο δύσκολη αυτή η αναμέτρηση που έρχεται, η διπλή. Πιο δύσκολη και από την Μπεσίκτας και από την Μπενφίκα. Δεν λέω πιο δύσκολος αντίπαλος ή πιο δυνατός, όχι. Επειδή όμως εδώ τώρα είναι ένα μάτς διπλό και μετά είναι το Σεντόνι, καταλαβαίνετε είναι ιδιαίτερες ειδικές. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Ποιο? Αυτός! 2-1! Έτσι! Καλώς! Έτσι! Το είπες χτες! Το είπες! Αφού είπα και το πρωί το είπα και τώρα το είπα, τι δεν είναι! Το άκουσα, το άκουσα! Τώρα το άκουσα! Τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι! Εγώ ήμουνα... Εν τω μεταξύ όσο έβλεπα ότι δεν έπαινε το ένα, λέω όχι ρε φίλε, δεν μπορεί να πέφτω έξω εγώ! Ναι! Ναι. Πρέπει να μπει και το ένα έτσι, τη τιμή για ναι. Να μπει και αυτό. Δεν έπαινε. 2-0 μέχρι. Μεταξύ... Μιλάμε, ήταν στα χασομέρια τέλος. Στα χασομέρια παρά ένα. Ναι. Έχει καμιά 5-6 δίμετρους να πούμε την Μπεμφίκα και πήγε την έβαλε ο πιο κοντός. Ο πιο κοντός. Και εμείς λίγο αλληγορήσαμε βέβαια εκεί. Εντάξει, τώρα, λέει, εντάξει, τώρα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν χαλαρώνεις ποτέ. Ποτέ. Έχουμε δει να γίνονται έσχοι στο τέλος. Αλλά εντάξει, τεράστια υπόθεση. Να πούμε ότι όλα τα δημοσιογραφικά πρακτορία, Ιταλίες, αυτά, Gazzetta dello Sport, η Marca, η AS στην Ισπανία, Daily Mirror, Kicker στη Γερμανία παντού, τα site αυτά και ηλεκτρονικός τύπος παραμιλάνε. Έκανε τεράστιο πάταγο. Είναι πολύ τεράστιο το πλήγμα για την Μπενφίκα, η οποία υπολόγισε αυτά τα 30-40 εκατομμύρια. Σύν ότι πλήρωσαν 1,8 τον Ζίφκοβιτς του Χαραλάμπους. Είναι και αυτό στην ιστορία ένα πολύ. Ιντριγκαδόρικο ότι τον διώξανε και τους παστέλωσε. Και ας μην πανηγύρισε, τι με νοιάζει. Το να βάλει 3 γκολ και να χάσεις, τι σου λέει. Αυτό είναι φοβερό, όπως το λες. Όπως το λες. Όπως το λες. Αυτό και αν δεν είναι. Μεγάλη εγώ πίσω. Σήμερα έχω COVID. Έχεις, ε. Βράχνιασα, δεν μπορώ άλλο. Μ' άκουσε όλος ο τρίλοφος. Γεια σου Τζόρτζια, φιλιά στο Δημητράκη. Φιλιά. Σ' ακούει, σ' ακούει! Με το που είπες για τον ονό, άνοιξε φτερούγες. Κατευθείαν, τι, αφού τι είπαμε. Ναι. Αναγνωρίζουμε. Φιλιά, Τζόρτζια. Φιλιά πολλά. Φιλάκια. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό πριν πάμε στο διάλειμμα. Έλεγα την περσινή χρονιά ότι ένα από τα πράγματα που δεν έκανε ο Φερέιρα ήταν ότι δεν πλησίαζε τους παίκτες συναισθηματικά, ότι ήταν απόμακρος, ότι είχε μάθει αλλιώς. Και όταν λέμε ότι και ο ίδιος είπε χθες δηλώσεις, δεν είμαι ο ίδιος με πέρσι, είμαι
διαφορετικό σε πολλά πράγματα, τα είδα διαφορετικά. Μάθατε ή το ακούσατε, σας το λέω εγώ τώρα. 5 λεπτά πριν βγει η ομάδα να παίξει τον χθεσινό αγώνα, πρόβαλε στον προτζέκτορα των αποδυτηρίων ένα βιντεάκι που ήταν full και 100% επίκληση στο συνέστημα των παικτών, τους έδειξε εικόνες και σκηνές από τα παιδικά τους χρόνια, από τότε που ήταν πιτσιρικάδες, από τότε που ήταν στις υποδομές, από τις οικογένειές τους, από, τέλος πάντων, από πράγματα που ήταν πολύ οικογενειακά, πολύ προσωπικά, και τους κέντρισε έτσι πραγματικά το συνέστημα, γι' αυτό και μπήκαν με τέτοιο τρόπο μέσα. Το είπε και ο, το δήλωσε και ο Πέλκας 5 λεπτά πριν. Άρα είναι σημαντικό που το είδε και σε αυτό το τομέα αλλιώς, πέρα από τα αγωνιστικά, αν θα είναι τρεις πίσω, αν θα είναι με τα μπακ να ανεβαίνουν, είναι όλα αυτά που είναι και η δική του δουλειά 100% τα προπονητικά, και εμείς απλά την άποψή μας λέμε, δεν είμαστε προπονητές. Όμως στο κομμάτι το συναισθηματικό, στο κομμάτι του θυμικού, στο κομμάτι εκείνο που πέρσι δεν ήταν αυτός που έπρεπε, φέτος το έχει δει καλά. Και αυτό το πράγμα έρχεται να το επιβεβαιώσει και το βιντεάκι αυτό, το οποίο πρόβαλε 5 λεπτά πριν μπουν οι παίκτες να παίξουν μέσα, τους έκανε τούρμπο, το να βλέπει άλλο τον πατέρα του, τη μάνα του, τα παιδιά του, τον παππού του, να βλέπει τον εαυτό του πιτσιρικά που είχε όνειρα. Εδώ είστε. Θυμάστε που ήσασταν πιτσιρικά και που ήσασταν μικρά. Τώρα ήρθε η ώρα να μπείτε μέσα και να σαρώσετε και να γράψετε ιστορία. Αποκλείστε αυτούς που σας θεωρούν ήδη αποκλεισμένους. Και όχι μόνο αυτό, είδατε στο τέλος μια αγκαλιά όλοι, και ο Βαρέλα δεν μπορεί να σταματήσει τα δάκρυά του. Δηλαδή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, θυμάστε τότε με το γιο του στο μάτς με τη Λάρισα που ξέσπασε σε λιγμούς, πολύ συναισθηματικός, και αυτός πέρασε πέρσι πολλά, είχε μια κακή χρονιά. Χθες ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Δεν μιλάω μόνο για το κλάμα, μιλάω για τον αγώνα μέσα, το πώς έπαιξε, το πώς κινήθηκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, και έβαλε και αυτός ένα πολύ σημαντικό λιθάρι σε αυτή την τεράστια πρόκριση. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με τον διευθυντή της Φόρτσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο, να συζητήσουμε για όλα αυτά που έγιναν χθες, αλλά και τα σημερινά νεότερα. Το ξαναλέω για εσάς που δεν έχετε ενημερωθεί, ότι ο Τσούμπα Ακπομ φεύγει, πηγαίνει στην Αγγλία, στη Μίτλεσμπρο. Ο Ακπομ που σε λίγους μήνες θα έμενε ελεύθερος και δεν θα έπαιρνε φράγκο η ομάδα, θα μπορούσε να φύγει χωρίς να έχει κανένα αντίτιμο. Τώρα, εκεί στα 3 εκατομμύρια, με ποσοστό μεταπόλυση που δεν το ξέρω ακριβώς, θα σας ενημερώσουν τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς οι ρεπόρτερς μας, που είναι απίκο και συνεγρήγορση για οτιδήποτε αφορά στον ΠΑΟΚ. Οπότε, υπάρχει πολύ σύντομα αντικατάσταση του παίχτη. Φεύγει ο Ακπομ, έρχεται επιθετικός. Τώρα θα είναι αυτός ο Τσόλακ που ακούγεται, ο Κροάτης της Ριέκα που έχει μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, αλλά δεν είναι ελεύθερος. Έχει συμβόλαιο με τη Ριέκα, οπότε θα χρειαστεί να μπει το χέρι στην τσέπη. Βεβαίως η ομάδα τώρα έβαλε άλλα 5 εκατομμύρια στα ταμεία της με την πρόκριση αυτή. Θα έρχονται άλλα 3 εκατομμύρια από τον Ακπομ. Οπότε είναι βέβαιο ότι υπάρχει μέρημνα, όπως έχουμε ακούσει τον Κώστα πάρα πολλές φορές να λέει, 3 έως 4 παίχτες θα έρθουν. Ο κόσμος βρίσκεται από χθες μέσα στη χαρά, και αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Πέρασε πάρα πολλά την προηγούμενη χρονιά και φέτος ξεκίνησε ωραία το πράγμα, και ας πούμε ότι φτιάχνει κάπως την κατάσταση σε σχέση με πέρσι. Παίρνουμε λίγο από την περσινή πίκρα και στενοχώρια, παίρνουμε μερικά πράγματα πίσω. Το βιντεάκι που προβλήθηκε 5 λεπτά πριν τον αγώνα, με τους πιτσιρικάδες ποδοσφαιριστές, με αυτούς που ήταν στην ομάδα, που είναι τώρα στην ομάδα, με πλάνα από τα μικρά τους, από τα τσικό, από τους γονείς τους, με πληροφορούν ότι στο Τζόλι έδειξαν ένα βιντεάκι την πρώτη φορά που είπε τη λέξη ΠΑΟΚ. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το λέγαμε και την προηγούμενη, ας το πούμε, σεζόν, που ήταν, η σεζόν ήταν κακή, ήταν αποτυχημένη, είχε πολλές δυσκολίες. Ότι ναι, οι παίκτες είναι επαγγελματίες, ναι, πληρώνονται, και μάλιστα μόσχο πληρώνονται για να γυμνάζονται και να αγωνίζονται, βγάζουν χρήματα που ο μέσος
εργάτης, ο μέσος Έλληνας έξω, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση. Πρέπει να ζήσει 15 ζωές για να τα βγάλει. Λοιπόν, βεβαίως δεν τα έκλεψαν, τους τα δώσανε γιατί λογικά τα φέρνουν πίσω. Ωραία όλα λοιπόν σχετικά με τον επαγγελματισμό, όμως είναι και παιδιά. Όπως είχε πει κάποιος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, δεν μπορεί, δεν γίνεται να μην είναι παιδί κάποιος, λέει, όσο χρονών και να είναι, και 30 και 28 και 35 όταν φοράει κοντό σορτσάκι, κάλτσες και κλωτσάει μία μπάλα. Πάρα πολύ βάση έχει δοθεί στο παρελθόν από σπουδαίους προπονητές στην ψυχολογία που κατάφεραν τον μέτριο να τον κάνουν τούρμπο. Που μπορεί ένας προπονητής με πολύ περισσότερες γνώσεις, ας το πούμε έτσι, εγκυκλοπαιδικές, ποδοσφαιρικές, να μην πέτυχε εκεί που κάποιος που δεν γνώριζε τόσα πολλά ήταν πιο μάγκας στον πύρι-μπύρι. Είχαμε πει πάρα πολλές φορές, μεγάλο όπλο του προηγούμενου προπονητή μας, του Λουτσέσκου, που ήταν καλός προπονητής, δεν αντιλέγουμε, όμως μεγάλο του όπλο ήταν το μπύρι-μπύρι, το πώς έψινε τους παίχτες, το πώς τους χειριζόταν, το πώς κατάφερνε κάθε φορά. Έτσι, μάλιστα. Μου έρχονται πληροφορίες, πολύ σημαντικές πληροφορίες. Θα μάθουμε κι άλλα και θα σας πούμε. Λέω όμως ότι το πώς προσεγγίζεις τον ποδοσφαιριστή που ναι είναι επαγγελματίας, καταρχήν έχει σημασία τι εθνικότητα είναι. Αλλιώς συμπεριφέρεται ο Γερμανός ή ο Νορβηγός, αλλιώς ένας Μεσόγειος, αλλιώς ένας Έλληνας και μάλιστα ένας πιτσιρικάς, ο οποίος μέχρι πριν λίγο καιρό δεν τον ξέραν παρά αυτοί που ασχολούνται με τις ακαδημίες και ο κύκλος τους, η οικογένειά τους και πέντε φίλοι, και τώρα γράφει όλη η Ευρώπη για τον πιτσιρικά τον 18χρονο τον Τζόλι που κάνει κορδέλες μες στο γήπεδο και τους αδειάζει, μοιράζει σακούλες στους πανάκριβους και παγκοσμίως γνωστούς παίκτες της Μπενφίκα. Στο Μιχαηλίδη που στα 20 του χρόνια έχει να αντιμετωπίσει τον Έβερτον των 20 και 25 και 30 εκατομμυρίων και δεν κολώνει. Και τους βλέπει στα μάτια και τους αντιμετωπίζει στα ίσια. Οπότε αυτού του είδους η προσέγγιση, οι κουβέντες πριν το παιχνίδι, αυτά τα βιντεάκια είναι ακριβώς αυτό που θέλουν και οι παίκτες. Πέρα από τα χρήματά τους, πέρα από τα πριμ, πέρα από τη δόξα, πέρα από την αναγνωρισιμότητα, πέρα από τις νίκες, τις προκρίσεις, τους τίτλους, ναι, είναι και αυτό η προσέγγιση έτσι. Και εκεί τον παραδέχομαι τον Αμπέλ Φερέιρα. Διότι δεν ήταν έτσι πέρσι. Δεν ήταν. Κατάλαβε ότι, άκουσε, μπορεί μέχρι τώρα να μην το έχεις κάνει ποτέ. Όμως προκειμένου να πετύχεις, προσαρμόσου σε κάποιες ειδικές συνθήκες και για μένα εκεί φαίνεται αν είναι μάγκας κάποιος. Το στυλώνω τα πόδια και εγώ είμαι ξερός, είμαι κυνικός, είμαι στιγνός, είμαι απόμακρος γιατί είμαι το αφεντικό και οι παίκτες θα πρέπει να τρέχουν και να ακολουθούν πιστά σαν στρατιώτες αυτό που λέω. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει και αυτό κάπου ή μπορεί μέχρι τώρα να το έκανε. Εδώ όμως είναι κάπως διαφορετική η κατάσταση και επειδή δεν στυλώνει πόδια, δεν είναι Τούντορ από ό,τι φαίνεται, από ό,τι φάνηκε στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, κατάλαβε τι δεν είχε γίνει πέρσι, κατάλαβε τι δεν το είδε όπως έπρεπε, που έπρεπε και αυτός. Εγώ δεν λέω να κάνει σκόντο στις αρχές του, στις προπονητικές του, ας το πούμε, απόψεις, όμως που μπορεί να προσαρμοστεί, δεν αφαιρεί κάτι από τον εγωισμό του το ότι έπιασε και αγκάλιασε τους παίχτες ή τους μίλησε κατηδίαν ή ότι έβαλε αυτό το βιντεάκι. Κέρδος είναι και για τον ίδιο. Αν λοιπόν ο προπονητής σκέφτεται πάνω απ' όλα το καλό της ομάδας, αν ο προπονητής σκέφτεται πώς θα φτάσει στη νίκη, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει και άλλους τρόπους, να χρησιμοποιήσει και άλλες μεθόδους που δεν τις χρησιμοποιούσε μέχρι τώρα. Και δεν βγαίνει κερδισμένος. Που οι παίχτες μπήκαν μέσα και έτρωγαν σίδερα. Που έπαιξαν για την πάρτι τους, για τις οικογένειές τους. Αυτά που κάνουμε κάθε φορά το πρωί πριν από τους αγώνες, οι εισαγωγές μας αυτές, αυτό έκανε. Επίκλειστο συνέστημα. Να ο πατέρας σου, να η μάνα σου, να εδώ που είσαι μικρός. Πιτσιρικά στη μάση, τι όνειρα είχες εκεί που ξεκινούσες. Πεντάχρονο παιδάκι να κλωτσίσεις έτσι, τσούρμο με τους υπόλοιπους. Και τώρα
Και τώρα είσαι εδώ απέναντι στη φημισμένη Μπενφίκα. Παίξε για σένα, παίξε για το λαό, παίξε για τον πρόεδρο, παίξε για την υστεροφημία σου, παίξε για τους γονείς σου, παίξε για τα όνειρα που είχες μικρός, παίξε για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Κανένας δεν σκέφτεται εκείνη την ώρα τα λεφτά, παιδιά. Κανένας. Και ο πιο πλουσιοπάροχα αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής, ποιος είναι ρε παιδί μου, είναι ο Μέση, ο πιο ακριβοπληρωμένος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την ώρα που μπαίνει μέσα, με βεβαιότητα μπορούν να σου το πούν και έχουμε πολλές φορές ακούσει μεγάλους παίκτες να το λένε. Δεν σκέφτεται ο άλλος πόσα έχω στην τράπεζα, δεν σκέφτεται αν θα έχω συν τόσα, αν θα πάρω πρίμα, αν, τίποτα. Τον ενδιαφέρει ένα πράγμα μόνο. Να βγει κερδισμένος από το γήπεδο. Να νικήσει τον αντίπαλό του, να ικανοποιήσει τον εγωισμό του τον ποδοσφαιρικό, νικώντας, την άρνηση ότι μπορεί να χάσει, την παραδοχή ότι ο άλλος είναι καλύτερος και μπορεί να φύγει νικητής αυτός και όχι εγώ. Έτσι σκέφτονται, παιδιά. Και τούτη δω η φουρνιά, πέρα από τα βιντεάκια, πέρα από τον πύρι-μπύρι που έκανε ο Πορτογάλος πολύ σωστά και πρέπει να το πούμε, το είπα, για τους πρωι, το είπα στους πρωινούς ακροατές μας, το λέμε και στους μεσημβρινούς. Πέρσι ασκήσαμε πρώτο πληθυντικό, βάζω. Κριτική στον προπονητή, εκεί που είδαμε ότι κάνει λάθη, που κάνει παραλήψεις, που κάνει άστοχες δηλώσεις, που κάνει μαζεμένες αλλαγές που δεν έπρεπε, εκεί που. Όμως πάντοτε λέγαμε, δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτός. Δεν μπορεί να βγαίνουν λάδι οι παίκτες. Δεν είναι μόνο ο προπονητής που ήρθε και την τελευταία στιγμή. Το λέγαμε, κακοφαινόταν σε μερικούς. Ούτε βέβαια να βγάλουμε λάδι τον προπονητή και να πούμε, δεν φταίει σε τίποτα, φταίνε μόνο οι παίκτες. Δεν γινόταν αυτό. Όπως λοιπόν πέρσι ασκούσαμε την κριτική, τώρα οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Δεν σημαίνει ότι μπήκε στους ομίλους ή ότι πήρε double και πρωταθλήματα ο Φερέιρα. Όχι. Τι βλέπουμε μέχρι τώρα? Βλέπουμε ένα σύνολο παικτών. Η ειδοποιώς διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι ότι πολλοί από αυτούς παίζουν και για τον προπονητή τους, παιδιά. Τεράστια υπόθεση. Τεράστια υπόθεση. Πέρσι ψάχαμε να βρούμε. Ποιοι από αυτούς παίζουν και για τον προπονητή, ρε παιδί μου? Υπήρχε έστω και ένας. Και δεν μπορούσαμε να βρούμε. Θυμάστε που έλεγα χαρακτηριστικά? Ρε παιδιά, θυμάστε κανένας να έβαλε ένα γκολ και να πήγε να το αφιερώσει? Όπως έκανε φέτος ο Τζόλης με την Μπεσίκτας που πήγε και χάθηκε και τον κρατούσε σφιχτά, σαν να έφευγε φαντάρουτα μου, σαν να έφευγε στα ξένα. Σαν δεύτερο πατέρα. Αυτά λοιπόν τα μικρά πραγματάκια, αυτές λοιπόν οι σημειολογικές παρατηρήσεις και στιγμές είναι που κάνουν τη διαφορά. Ναι, καλά όλα και χρυσά. Τα συστήματα, το 4-4-2, το 4-3-3, τα μπακ που ανεβαίνουν, οι τρεις πίσω, ναι, τα εξτρέμ, έτσι, οι πτέρυγες, όλα δεκτά, όλα. Χωρίς όμως να βγάλει ψυχή ο παίκτης, χωρίς να παίζει για τον προπονητή του, για την ομάδα, για το έμβλημα, χωρίς να υπάρχει αυτό το δέσιμο με τους συμπαίκτες του, χωρίς να είναι οικογένεια. Αυτό είναι, παιδιά. Όσες φορές κάναμε πράγματα, η ομάδα ήταν τόσο δεμένη μεταξύ τους, οι παίκτες ήταν οικογένεια. Αν μέσα ο ένας βλέπει τον άλλον με στραβό μάτι, αν υπάρχει κλίκα, μία κλίκα οι ξένοι, μία κλίκα ξέρω εγώ οι Έλληνες, μία κλίκα οι καραφλοί, μία κλίκα ξέρω εγώ οι μουστακαλίδες, μία κλίκα οι έτσι, μία... τότε δεν πας πουθενά. Δεν πας ούτε μέχρι την εξώπορτα του γηπέδου. Δεν πας. Και όλα αυτά με μαθηματική ακρίβεια αποδεικνύονται. Θέλετε να βάλω μέσα, πέρα από την σωστή εκγύμναση, βλέπετε πως η ομάδα έχει την ένταση όλη την ώρα στο παιχνίδι της, η προσθήκη του Δανιηλίδη, πως συμπεριφέρονται οι επιθετικοί, η προσθήκη του Αμανατίδη, πόσο διαφορετικός είναι φέτος ο Ζίφκοβιτς, η προσθήκη του Μάριο Γκαλίνοβιτς, πόσοι παίχτες μετά από τραυματισμό ή ξέρω εγώ τέλος πάντων στην αποκατάστασή τους, εκεί το ιατρικό team, η προσθήκη των ανθρώπων που φροντίζουν, οι φυσικοθεραπευτές, οι γιατροί, τέλος πάντων το επιτελείο, πώς όλα αυτά βγαίνουν μέσα στο γήπεδο, οι σημαντικές προσθήκες. Και εδώ είναι άλλο ένα συν του Πορτογάλου, που όταν το καλοκαίρι του είπαν, ξέρεις, μένεις, αλλά πρέπει να σου ενισχύσουμε λίγο το επιτελείο. Πέρσι δεν περπατούσε αυτό.
δεν ήταν τόσο καλά γυμνασμένοι οι παίκτες. Δεν είχαν ένταση, δεν είχαν έκρηξη. Ναι, ξέρεις, πρέπει εδώ να δούμε λίγο αυτό. Το πώς συμπεριφέρονται οι επιθετικοί, ξέρω εγώ, τερματοφύλακας, αυτά. Δεν στήλωσε τα πόδια, είναι σημαντικό. Θα μπορούσε να πει, άκουσε φίλε, τι είναι αυτή που μου φέρνεις. Ο Αμανατίδης, ξέρω εγώ, ή ο Δανιλίδης, ή ο γυμναστής, ή ο Γκαλίνοβιτς, ή οι γιατροί. Εγώ έχω το δικό μου επιτελείο. Δεν δέχομαι κανέναν. Και να πει, ξέρω εγώ, στυλώνω τα πόδια και δεν θέλω, ρε παιδί μου, αρνούμε. Όχι. Κατάλαβε και ο ίδιος ότι έπρεπε να στηριχθεί για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και από τον περιβάλλοντα χώρο, δηλαδή πέρα από τους πολύ στενούς συνεργάτες, τον βοηθό του, ας πούμε, όλους τους υπόλοιπους που στελεχώνουν μια, ας το πούμε έτσι, κατάσταση στην ομάδα, αλλά και να καταφέρει να προσεγγίσει τους παίχτες, να τους κερδίσει και να βλέπουμε τους παίχτες να παίζουν και για αυτόν. Ο Τζόλης, ο Μιχαηλίδης, ο Ροντρίγκο, ο Ζίφκοβιτς, ο Γιαννούλης είναι παίχτες που παίζουν και για τον προπονητή τους. Ακόμα και ο Μπίσεσβαρ που έχασε τη θέση του βασικού, όταν του ζητήθηκε να παίξει το φιλικό με τον Παναθηναϊκό αριστερό back half, μπήκε μέσα και έτρεχε σαν πιτσιρικάς. Χωρίς να κάνει μουτσουνίτσες, χωρίς να βγάλει γκρίνιες, χωρίς οτιδήποτε. Και όταν του είπε στο μάτς με τη Λάρισα, μπες και παίξε δεξί back half, σαν 32 του, μπήκε και όχι μόνο έπαιξε, αλλά ήταν και εξαιρετικός και έβγαλε και την assist στον Τζόλ για να βάλει την κολάρα και να κρίνει και το παιχνίδι. Επίσης εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Οι παλαιοί τώρα είναι πλέον όλοι κακοί και οι καινούργοι είναι όλοι καλοί. Λάθος μεγάλο. Καταρχήν δεν υπάρχει παλαιός και καινούριος. Υπάρχει. Θέλεις να προσφέρεις στην ομάδα. Νιώθεις ότι είσαι μέλος ενός συνόλου, είτε είσαι παλαιός. Δηλαδή εχθές ο Βαρέλα έβγαλε όλη του την ψυχή. Την έβγαλε, ρε παιδιά. Ο Κρέσπο που τον έβαλε δεξί μπακ. Δεν έδωσε τα πάντα. Μετά από πόσο καιρό, μετά τον τραυματισμό του. Προϊόν και εκεί κακής διαχείρισης ενός τραυματισμού που έπρεπε να τον αφήσει πολύ λιγότερο έξω. Ο Μπίσβαρ όταν τη ζητήθηκε δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Ο Πέλκας δεν είναι από τους παλιούς, ναι. Δεν μπήκαν αυτοί. Πρέπει δηλαδή επειδή δεν συμφώνησε ο Βιερίνια ή ο Μάτος ή ο Μαωρίσιο που έφυγε να ρίξουμε στο ανάθεμα όλους τους παλαιούς. Μεγάλο λάθος. Προσωπική άποψη εκφράζω. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απαξιώσουμε αυτούς που έγραψαν ιστορία. Θα είναι αχαριστία, θα είναι αγνωμοσύνη και δεν είναι ωραίο. Σαν παοκτσίδες να γυρίζουμε και τώρα, επειδή βρήκαμε τους καινούριους, να απαξιώσουμε τους παλιούς. Κρατάμε πάντοτε στο μυαλό μας το τι πρόσφεραν, όμως προχωράμε κιόλας. Μπορείς να ακολουθήσεις, μπορείς να προσφέρεις όποτε σου ζητηθεί. Ο Κρέσπο τώρα δεν έχει τη θέση του βασικού, παίζουν οι άλλοι τρεις. Είναι αυτός εκτός και παίζει ο Μιχαηλίδης. Το αποδέχεται όμως και είναι εκεί έτοιμος. Δεξί μπακ, 100% έτοιμος. Και όλοι οι υπόλοιποι. Δείτε λίγο το παράδειγμα του Άκπομ που είχε συμφωνήσει να φύγει για να πάει στη Μίτλεσμπρο, αλλά δεν αρνήθηκε ποτέ να μπει και να παίξει χθες. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει, ρε παιδιά, σκέφτεσαι να στραβοπατήσω, να γυρίσει κανένα γόνατο, να πάθω κανένα γιαστό, να σπάσω κανένα καλάμι και να πάει στράφη μεταγραφή μου. Και εγώ θα ζημιωθώ και εσείς. Μπήκε όμως και έδωσε όλη την ψυχή. Αυτά έχω να πω. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας το επόμενο δίωρο. Θα υπάρχει συνέντευξη τύπου του Ένινγκ, του γερμανού προπονητή του Άρη. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον αθλητικό λίμπερο που και χθες ήταν μαζί σας κάθε λεπτό. Από την πομπή, την αυτοκινητοπομπή, τα μηχανάκια, το ξεπροβόδισμα νωρίς-δωρίς έξω από το Μακεδονία Παλάς, στο pre-game που κάναμε στην Βόλτα παντού πάνω στον κόσμο και φέραμε με ομφάλιο λόρο τα παοκτσάκια κοντά στην πατρίδα, κοντά στη Θεσσαλονίκη, κοντά στην Τούμπα, από την περιγραφή του αγώνα, τα pre-game, τα after, τις συνεντεύξεις, τα πάντα, όλα μετά. Έτσι, εδώ. Αυτό σημαίνει ραδιόφωνο. Αυτό σημαίνει λίμπερο 107,4. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Α, μαν, έχω κλήρωση να κάνω. Μια στιγμή λίγο. Μαριλής! 1 με 71. 22. Λοιπόν, το 22.
Λοιπόν, κληρώνουμε Ζανούση φούρνο μικροκυμάτων. Το 22 είναι στα μηνύματα πρωινά που τα διάβασα. Ο Κουμαλάτσιος Γιώργος. 6-9-34-200. Μαριλής, πάρ τον τηλέφωνο να το βγάλουμε και αέρα. Κουμαλάτσιος Γιώργος. 6-9-34-200. Παιδιά, το πόσο θα χαρεί ο καθένας, το λέω στον Σωτήρη που στέλνει μήνυμα. Αυτό είναι... Εννοείται ότι δεν θέλουμε να κόψουμε τη χαρά. Εννοείται. Λέμε απλά ότι είναι λάθος να πανηγυρίζουμε 5 μέρες σαν να πήραμε το Champions League ή σαν να πήραμε το πρωτάθλημα. Αυτό είπαμε. Βεβαίως, αλίμονο τώρα, δηλαδή τέτοια χαρά να μην τη ζήσουμε. Όχι, βέβαια, εννοείται. Απλά είπα και το πρωί. Τελειώνει σήμερα αυτό. Γνώριση με των μεγάλων ομάδων ξεπερνούν τους τριάμβους και τις νίκες πολύ γρήγορα, σε μία μέρα μόνο. Πάμε να δούμε αν είναι αυτός ο φίλος μας, ο τυχερός. Ναι! Κωστή! Ω, καλώς το! Έλα, ζουμουσού! Ζουμουσού! Με τον Κωστή! Αδερφέ μου! Τι! Παουγάρα! Γιωργάρα! Ναι, Κουμαλάτσιος, εκεί πάει ο τόνος, έτσι. Ναι, ναι, ο ίδιος. Μπράβο, Γιώργο, κέρδισε ένα υπέροχο φούρνο μικροκυμάτων Ζανούση. Εξαιρετικό. Θα πας να τον παραλάβεις από την Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, από την ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίνης Νικολαίδης, που θα στείλουμε το όνομά σου τώρα. Πηγαίνεις όποτε γουστάρεις. Μετά το αστυνομικό μέγαρο, μετά το αστυνομικό μέγαρο, στη Αρρογέφυρα, κάνεις δεξιά, στον κεντρικό δρόμο στο Κορδελιό, εκεί, στην ηλεκτρονέτ. Μπαίνεις, ζητάς το μάτι Μπαμπουκίνη. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Την τύχη σου, αδερφέ μου. Για πες πώς τα είδες, έτσι, δύο κουβέντες πριν φύγω. Ποια, το ματσάκι. Ναι. Εντάξει, πάμε καλά. Αρκεί να συνεχίσουμε. Έτσι. Αρκεί να συνεχίσουμε έτσι. Η διάρκεια. Όλα καλά. Η διάρκεια. Όλα καλά θα πάνε. Ναι, αυτό είναι. Αυτό έγινε, είναι, Γιώργη. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι πάντα τυχερός. Να είσαι πάντα τυχερός. Να είστε καλά. Αυτό, γεια σου, Κωστή. Γεια σου, αγόρι μου. Ο λόγος που βγάζουμε τους νικητές στο τέλος, έτσι, γιατί δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα κληρώνουμε τα δώρα, έτσι, νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, είναι για να μοιραστούμε και τη χαρά αυτού που έστειλε το μήνυμά του. Έστειλε, ξόδεψε αυτά τα 62 λεπτουδάκια μαζί με το ΦΠΑ και βρίσκεται, μπορεί να βρεθεί με μια τηλεόραση, με ένα κλιματιστικό, με ένα smartphone, με πολλά πράγματα που δίνουμε και κληρώνουμε κάθε μέρα από τις εκπομπές μας πρωί και μεσημέρι. Φεύγω, έρχεται ο Γιώργος Αγόρας, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο το πρωί πρώτο ο Θεός στις 8. Bye, bye, bye!